Γεια σας, καραντίνα, μέρα ενδέκατη. Φτάνουμε αισίως, τα καταφέρνουμε και δεν το περίμενα να πω την αλήθεια. Είμαστε στο χωριό. Θέλω να πω ότι με την μπροστινή κάμερα είναι θολά, ναι το ξέρω, αλλά έχει γρατσουνιστεί, δεν είναι θέμα ανάλυσης, οπότε θα τη φτιάξω μέσα στο Δεκέμβριο και θα έχουμε πάλι την πολύ καλή μας ποιότητα. Είμαστε στο χωριό γιατί είχαμε να φέρουμε στην γιαγιά τα πράγματά της, δεν ήρθαμε Σαββατοκύριακο, τα φέρνουμε χθες. Και πέρα από τα πράγματα που φέρνουμε για τη γιαγιά του Άρη, φέρνουμε από φούρνο, έναν εκεί από γνωστό που έχει ο Άρης, παλιά ψωμιά, τυρόπες και τέτοια. Φαντάζομαι όσοι έχετε ζωάκια θα το ξέρετε, αλλά αν δεν το ξέρετε, να η πληροφορία της ημέρας. Οι φούρνοι δίνουν τα μπαγιάδικα ψωμιά, τυρόπιτες κτλ. Σε ανθρώπους για τα ζώα τους. Και εμείς τα φέρνουμε εδώ στους γονείς του Άρη για το σκυλάκι. Και χθες ερχόμαστε, φέρνουμε για τη γιαγιά και συνειδητοποιώ άρεσε ότι την ώρα που μπήκαμε στο χωριό ότι ξέχασε το τσουβάλι με τα ψωμιά για το σκυλί. Και λέω εντάξει, αφού θα ξαναρθούμε άμερι να ξαναρθούμε αύριο, άσε μας εμάς εδώ και έλα να μας πάρεις αύριο. Και τώρα είμαστε εγώ εδώ με τον Λιδίκη και τον αδερφό του Γιώργου. Και ο Άρης είναι στη δουλειά, θα έρθει να μας πάρει το βράδυ που θα τελειώσει. Προχωράμε εδώ πέρα και βλέπει ο αδερφός του Άρη αυτό εδώ το κτίριο και μου λέει κάθε Δευτέρα έχει τη γιατρός εδώ πέρα. Λέω τι πράγμα και αυτό, ούτε γιατρός, ούτε φαρμακείο. Μου λέει είχαμε ένα περίπτερο κάποτε, άντε. Κι εγώ. Εδώ. Τι κάνει? Κάνει. Παίζει. Κάνει έχει. Τα δίνεις να φάνε? Δεν μπορείς να δώσεις να φάνε. Τι μωρό μου κάνει μαμ. Είδες. Θέλω. Μπράβο. Σ' αρέσει. Μπορεί. Μπορεί και τρώει. Του τα είδες εσύ αγάπη μου. Και αυτό τρώει. Ναι. Έλα. Έλα. Μπράβο Λίδα μου. Κάβα. Δεν μπορεί, δεν έχει δύναμη. Μπράβο.
Τις μπάλες παίρνεις. Θα τις κρεμάσεις. Είναι έξω, είναι. Είχα βάλει. Μπράβο, Λίδα. Εσύ το έκανες το τυράκι στο μόνο σου. Ναι. Βάλε μέσα. Μπράβο. Μπράβο, αστεράκι μου. Ναι. Είπε ναι. Ναι. Τα Χριστούγεννα. Hey. Κακή ανάλυση τώρα τη νύχτα. Βρέχει! Βρέχει! Α, παρεμβούμε στη γέφυρα, ναι! Το στόλος μάμας διακόπηκε, πλημμύρισε το σπίτι της μαμάς μου, έβαλε πλυντήριο, δεν το ξανακοίταξε και αυτό δεν ξέρω κάπως τι έγινε, δεν τραβούσε τα νερά και πλημμύρισε όλο το σπίτι, όλος ο όροφος και τώρα θα πάμε να βγάλουμε τα πράγματα έξω. Δεν ξέρω σήμερα τι συμβαίνει. Τώρα, αχ, φώτα. Σχεδόν φτάνουμε στη μαμά μου και τον πήραν τον Άρη από τη δουλειά του. Σήμερα είναι στο φορτηγάκι που σας είπε από την αλυσίδα. Τι γίνεται με τα φώτα. Να του πούνε ότι κάτι έγινε λάθος στις παραγγελίες. Και τώρα, μόλις ήρθαμε στην αποθήκη του μαγαζιού, να πάρει κάποια πράγματα που πρέπει ακόμα, να τα πάμε σε ένα κατάστημα και μετά θα πάμε στη μαμά μου. Αλλά εν τέλει για τη μαμά μου, επειδή πρέπει να βγάλουμε. Πού να μπορεί να μην φαίνεται αυτό το φως. Τα περισσότερα έπιπλα του ορόφου έξω, γιατί πλημμύρισε πάρα πολύ, θα έρθουνε. Να την κούτα. Τη δουλειά. Θα έρθουνε και οι γονείς του Άρη να βοηθήσουν. Χαμός. Έκλεισε. Ναι, δεν πειράζει, αύριο το πρωί. Αμάν. Δεν πειράζει. Φτάσαμε μόλις στη μαμά μου. Τελικά η παράδοση αυτού του κουτιού ήταν σκέτη αποτυχία, γιατί ο Άρης νόμιζε ότι το μαγαζί αυτό κλείνει 9 η ώρα και πήγαμε 8 παρα 20 και είχε ήδη κλείσει γιατί έκλεινε 8.30. Τέλος πάντων. Φτάσαμε στη μαμά μου και είναι σε όλα τα κάγκελα έξω από το σπίτι, απλωμένα χαλιά που γίνανε μουσκεμα και εντωμεταξύ βρέχει κιόλας. Η κατάσταση είναι λίγο αυτήν εδώ. Τα βάλαμε κάτω από το κιόσκι τουλάχιστον που δεν βρέχει. Και συνεχίζουμε να δούμε τι ώρα θα τελειώσουμε από εδώ πέρα. Έχει ξεκινήσει ήδη η απαγόρευση, η εντελώς απαγόρευση. Αχ, για να δούμε. Και επειδή η μαμά μου ήταν στη δουλειά, άργησε πάρα πολύ να καταλάβει την πλημμύρα. Yeah. Έχουν φουσκώσει τείχη από το σπίτι. Ένας πανικός. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα το κλείσουμε εδώ γιατί η ώρα είναι 11:20 και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Άστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και θα σας δείξουμε και το πώς τελειώσαμε τελικά το στολισμό. Φιλάκια πολλά!